Κύριο Θεοχάρη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, στο νότιο τομέα, είχατε απάντηση από τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Πράγματι, μόλις βγήκα από την ένσημη της Ολομέλειας που είχαμε τη συζήτηση και για την ακρίβεια συνεχίζεται η συζήτηση για το ίδιο θέμα με ερώτηση του κύριου Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Παπαγγελόπουλος έδωσε μία απαντήση στην πραγματικότητα. Μας είπε ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι offshore επειδή πράγματι υπάρχει κάποιος ο οποίος τη διαχειρίζεται, ενώ στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς είναι offshore. Όταν μπαίνει ένα παρένθετο πρόσωπο και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός βασικός μέτοχος της εταιρείας αυτής, από τη μία μεριά, και από την άλλη δεν απάντησε στα σημαντικότατα ζητήματα της αποκάλυψης του εφημερίδα και του πρώτου θέματος ότι η κυρία Ξεπαβαδέα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της οικογενειακής της επιχείρησης, με το επιχείρημα ότι πρέπει να ξανακάνουμε ερώτηση για αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένα. Η οποία εταιρεία του πατέρα της, αν θυμάμαι καλά, έχει σχέσεις με το δημόσιο, δηλαδή έχει έργα με το δημόσιο. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη, μου έκανε μόλις τώρα εντύπωση, κύριε Θεοχάρη, είναι ότι σας είπα ότι θα πρέπει να κάνετε άλλη ερώτηση, γιατί είναι διαφορετικό θέμα. Διατυπωμένο. Η εταιρεία αυτή όχι απλώς έχει παίρνει έργα, αλλά η κυρία Ξεπαπαδέα ως Γενική Γραμματέα κατά της Διαφθοράς ελέγχει τους ελεκτές των εταιριών αυτών. Δηλαδή ελέγχει την εταιρεία του πατέρα της, του αδερφού της, και μας λέει ενδεχομένως και ότι δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν όμως είναι μέτοχος, αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα, δηλαδή η κυρία Ξεπαπαδέα είναι υπεύθυνη για να ελέγχει την εταιρεία η δικιά της, της οικογένειάς της, των αδερφών της, δεν νοείται να μένει άλλο στη θέση της, κατά την άποψή μου, εφόσον είναι και ελεγκτής, είναι και ελεγχόμενη, και η σύγκρουση συμφερόντων, μια μορφή διαφθοράς που την συναντάμε πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, είναι καραπινάτη. Και είναι κρίμα που ο κύριος Παπαγγελόπουλος άρχισε να χρησιμοποιεί τα τερτύπια των δικηγόρων που του έκαναν, γιατί ως εισαγγελέας αυτή ήταν η δουλειά του, να ξεσκεπάζει τους δικηγόρους και τους κατηγορούμενους και να τους φέρνει να λογοδοτούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι τα άμαθε τόσο καλά αφού τα έβλεπε τόσα χρόνια ως εισαγγελέας, που τώρα μετέρχεται των ίδιων κόλπων και ο ίδιος. Άρα λέτε, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να παραιτηθεί, να απομακρυνθεί από τη θέση της και να... Έτσι... Θα λέω ότι εκτός από το γεγονός ότι η κυρία Ξεπαπαδέα σε σχέση με την εταιρεία αυτή, την offshore του κυρίου Αρτεμίου, θα έπρεπε να είχε πάρει άδεια. Εν πάση περιπτώσει ήταν αντίδικος εναντίον του δημοσίου και έκανε κατασχέσεις, ενώ ήταν ανώτατη κρατική λειτουργός. Δούλεψε υπέρ μιας εταιρείας που, από ό,τι φαίνεται, μέσω αυτής της διαδικασίας κάνει φοροδιαφυγή και μεταφέρει κεφάλαια από εταιρείες του υπόδικου επιχειρηματία από την Ελλάδα στην Κύπρο, ώστε να φύγουν κεφάλαια από τη χώρα μας, να μην φορολογηθούν, και μάλιστα παίρνοντας τα από τα χέρια του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση είναι υπόλογη για όλη αυτή τη διαδικασία από τη μία μεριά η ίδια, ο υπουργός που την παρακολούθησε και από ό,τι φαίνεται της έδωσε και την άδεια, διότι την υποβίβασε από διευθύντριά του που δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά σε απλή σύμβουλό του για να έχει δικαίωμα να τα κάνει αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε πλήρη γνώση των ζητημάτων, και τέλος δεν απάντησε καθόλου στα ζητήματα της σύγκρουσης των συμφερόντων να βρίσκεται η κυρία Ξεπαπαδέα την εταιρεία την οικογενειακή και να βρίσκεται στη θέση να την ελέγχει αυτή την ίδια για τα έργα τα οποία παίρνει. Ξέρετε, έχουμε χαθεί λίγο μέσα σε εταιρείες και σκάνδαλα. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε Νοβάρτης VS Πετσίτης. Γιατί με Νοβάρτης, και άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, δεν έχουν, το οποίο τουλάχιστον όλοι αυτό ξέρουμε, δεν έχουν βρεθεί χρήματα σε λογαριασμούς, έχει γίνει μια εκτενής έρευνα αρκετών μηνών, πάνω από ένα χρόνο. Για την υπόθεση του κύριου Πετσίτη υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, παύλα αποδείξεις, δεν θυμάμαι, πείτε μου εσείς, βοηθήστε με, όπου υπάρχει έτσι ύποπτο χρήμα. Παρόλα αυτά, είναι δύο μέτρα, μπράβο, ναι, είναι δύο μέτρα δύο σταθμά, είναι περίεργο. Ακριβώς. Δεν είναι περίεργο. Η κυβέρνηση στη μία περίπτωση, χωρίς να έχει στοιχεία, θέλει να φέρνεται υπόθεση ώστε να ρίχνει λάσπη στους αντιπάλους της, και στη δεύτερη περίπτωση προσπαθεί να καλύψει τους ανθρώπους της. Έχουμε λοιπόν μια καραμπινάτη υπόθεση. Έχουμε να συνδέονται πολλά ζητήματα εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Αρτεμίου να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου, να είναι εκπρόσωπος εταιριών συμφερόντων υπόδικου επιχειρηματία,
ο υπόδικος επιχειρηματίας να αφήνεται σκανδαλωδός να μην πληρώνει τα χρέη του προς, για φυσικό αέριο. Ο κύριος Πετσίτης να είναι σύμβουλος όλων αυτών των εταιριών και να παίρνει υπέρογκα ποσά για τις υπηρεσίες που δίνει. Να πληρώνονται χρήματα μέσω του κύριου Αρτεμίου από την Ελλάδα στην Κύπρο για τον κύριο Πετσίτη. Δεν ξέρουμε για λογαριασμό που. Δηλαδή, μόνο τα ερωτήματα που σας φάσω λαχανιάζω και είναι πραγματικά αμήλικτα. Και η κυβέρνηση δεν απαντάει σε τίποτα, δεν κάνει και απλώς χρησιμοποιεί δικονομικά επιχειρήματα για το αν η εταιρεία αυτό είναι offshore ή δεν είναι. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η offshore είναι μια εταιρεία στην οποία δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω. Αν μου δανείσετε εσείς χρήματα στην Ελλάδα και εγώ ανοίξω μια εταιρεία, ενώ εσείς είσαι ο πραγματικός μέτοχος, φαίνομαι εγώ, τότε αυτή είναι μια offshore εταιρεία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και πολύ ξεκάθαρα. Κάπως εγώ σας κρύβω και αφού σας κρύβω, είναι offshore εταιρεία. Ναι. Και για κάποιο λόγο με κρύβετε, για κάποιο λόγο τα κρύβετε όλα αυτά. Γιατί κάτι υπάρχει από πίσω που δεν θέλω να βγει προς τα έξω. Γιατί διαφορετικά υποθέτω ότι θα έλεγαν: ωραία, ανοίξτε τα όλα καθαρά. Αστραπές δεν φοβάται κανένας ουρανός όταν είναι καθαρός. Ας ελεγχθούν όλοι και οι πάντες και όλοι οι λογαριασμοί. Θα σας πω το εξής. Αυτή η δίκη, που είναι μια αντιδικία μεταξύ δύο εταιριών, εάν αποδεικνύονταν ότι ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία και οι δύο εταιρείες, δεν θα νοείτο. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν όμιλο και έχουμε δύο εταιρείες μεταξύ τους, θα πηγαίνουν στα δικαστήρια, ενώ ανήκουν και οι δύο σε μένα ή σε εσάς, θα τα βρίσκατε με κάποια μεθοδολογία. Θα παίρνατε μια απόφαση, ποιος έχει δίκιο και θα τέλειωνε. Αντί γι' αυτό, βλέπουμε να κρύβεται ο επιχειρηματίας ακριβώς για να μπορεί να προφασίζεται ότι υπάρχει αντιδικία και με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει αυτά τα 5 εκατομμύρια από την Ελλάδα στην Κύπρο. Για να γλιτώσει την φορεία, για να. Και το ενδιαφέρον είναι αυτό, ότι αυτά τα λεφτά δεν τα έχει καν αυτή η εταιρεία και τα ζητάει να τα κατάσχει από το δημόσιο. Το δημόσιο λοιπόν, αντί να πληρώσει υποτίθεται για κάποιες ιατρικές υπηρεσίες ή κάποια μηχανήματα την εταιρεία αυτή, θα τα δώσει στην Κύπρο για να μην φορολογηθούν. Τόσο μπερδεμένη ιστορία, για να είμαι ειλικρινής, και τόσο μπερδεμένη και οι ακροατές, άρα παύλα ψηφοφόροι, κύριε Θεοχάρη, που θα πάνε να ψηφίσουν σε μια τρίτη φάση, αν θέλετε, γιατί η παρούσα φάση έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές, τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημάρχους και τις περιφέρειες, και πάει να θα μπει, είναι ήδη σε ένα προεκλογικό κλίμα. Τόσο μπερδεμένο, βρώμικο, θολό και με ένα μεγάλο πια χαμένο, την ίδια την πολιτική με ήττα. Έλλειψη εμπιστοσύνης τεράστια. Και τη χώρα. Και συνεπώς τη χώρα. Βεβαίως. Όταν αντί να συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης, όλη η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στα σκάνδαλα και δεν δίνει λύσεις. Όπου χρειάζονται απαντήσεις, να δώσει απαντήσεις. Όπου δεν υπάρχουν στοιχεία να κάνουν υποθέσεις, αντί γι' αυτό βλέπουμε να σέρνονται αυτό το νοσηρό κλίμα για έναν απλό λόγο. Η κυβέρνηση από αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση διχάζοντας τον ελληνικό λαό. Ελπίζει ότι μπορεί να παραμείνει κυβέρνηση πάλι μέσα από το διχασμό. Ο διχασμός αυτός όμως πάντοτε στην ιστορία μας έχει πληρωθεί πολύ ακριβά, ενίοτε ακόμη και με αίμα του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να ακολουθούμε σε αυτή την λογική, όμως τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πρέπει να δίνονται και να είναι φυσικά. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να κρέμονται στον αέρα έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως έχετε καταλάβει, κύριε Θεοχάρη, την κάνω πάντα την ερώτηση πότε πάμε για εκλογές τις εθνικές. Μήπως έχετε εσείς έτσι μια απάντηση. Έχω πει ότι πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο μήχρονο αυτής της λασπολογίας δεν θα τις δούμε τις εκλογές. Θα φανεί το άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όποτε και να γίνουν, ο ελληνικός λαός τις περιμένει. Συναντάω τον κόσμο στον δρόμο και το μόνο που λένε πότε επιτέλους θα γίνει για να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Ακόμα και χθες να τις κάναμε, την χθεσινή ημέρα, ναι, θα ήταν ήδη πολύ αργά για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, χάρη στις υποψήφιες βουλευτές.